Κύριε Μπύρο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Όλα καλά. Καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, σίγουρα. Η δόξα δείχνει σημάδια αντίδρασης, ειδικά από το σημείο της πρόσληψης του coach Κωστένογλου, και φαίνεται ότι με τις εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα και στην Super League βρίσκεται και υψηλά αγωνιστικά κίνητρα για την τελική κατάταξη. Κάπως έτσι τα βλέπουμε και εμείς τα πράγματα. Έχετε ματώσει φέτος, κύριε Μπύρο, έτσι, εσείς προσωπικά, δηλαδή να ματώσατε... Εγώ σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου ματώνω ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αρκεί να το πιστεύω αυτό που κάνω και να μου αρέσει. Και έχω υπομονή για να δω το αποτέλεσμα. Να πιαστώ λίγο από αυτό. Στο ξεκίνημα της σεζόν τη βάζαμε την δόξα ως τρίτο πόλο μετά από Άρη και Όφη. Ναι. Στην πρόβλεψη του ποιες ομάδες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τον Άρη, λέγαμε ο Όφη και η δόξα θα είναι ανταγωνιστικές ομάδες. Ναι. Η πορεία δεν δικαίωσε τις εκτιμήσεις στο ξεκίνημα, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε, ότι δεν το παρατήσατε, τη στηρίξατε την ομάδα και έχει μια βελτίωση στην εικόνα. Όπως άμα βλέπεις τα πράγματα με αγάπη και δεν τα βλέπεις ευκαιριακά, μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα. Αν απογοητεύεσαι γιατί ματώνεις, γιατί κάνεις και τα λοιπά, περιμένεις την άλλη χρονιά και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Να πω την αλήθεια πάντως, σας άκουσα κάποια στιγμή, πιθανώς απογοητευμένο, πιθανώς στεναχωρημένο, να λέτε θα τα παρατήσω ρε παιδιά, θα τους πληρώσω όλους, να μην χρωστάω μία και θα φύγω. Εννοείται, άμα δεν πετύχω το στόχο μου, άμα δεν, η αλλαγή προπονητή αν δεν έκανε τη διαφορά, γιατί εγώ ξέρω με ποιους ανθρώπους μπορώ να πετύχω κάποιους στόχους, δηλαδή ξέρω τον χαρακτήρα ανθρώπων ή το πώς εργάζεται, μπορώ να τα αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή στη δουλειά μου ξέρω ποιον θα πάρω για να κάνω δουλειά. Ναι. Και το ίδιο βλέπω και μπορείς να μοιριστείς, ας πούμε, με ποιους ανθρώπους μπορείς να πετύχεις κάτι ή όχι. Αυτό το είπα γιατί ήμουν απογοητευμένος από τους ανθρώπους που ήταν γύρω μου. Ακούω έναν άνθρωπο που εκτός από χρήματα βάζει ρομαντισμό και συνέστημα σε αυτό που κάνει ποδοσφαιρικά. Ο χώρος δεν ενδείκνεται για τέτοιες συμπεριφορές. Νομίζω πια το έχετε καταλάβει. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά γιατί βλέπω πανελλαδική αναγνώριση για αυτό που κάνω και με ικανοποιεί. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο χώρος. Ναι, κατανοητό. Να έρθουμε λίγο στο μάτι της Κυριακής. Έρχεται η δόξα στο Χαριλάου να αντιμετωπίσει τον Άρη. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το υποδέχεστε αυτό? Εμείς θα έρθουμε και να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Πολύ δύσκολα είναι μέσα στον Άρη να πάρουμε κάτι θετικό. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τι να πω. Δεν είμαστε χαμένοι προκαταβολικά, αλλά όχι, πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και να έχει, κανείς δεν μπαίνει σε κανένα γήπεδο για να χάσει. Όλοι και αυτοί πρέπει να υδρώσουν και εμείς πρέπει να υδρώσουμε και αυτοί είναι για να μας κερδίσουν και εμείς για να χάσουμε ή να κερδίσουμε. Σωστό. Κύριε Μπυρό, φαίνεται ότι σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, και αυτό ήταν μια αδικία το προηγούμενο διάστημα, βέβαια η δόξα είναι αλήθεια ότι είχε ένα καλό timing σε κανονιστικές αλλαγές και πράγματι είχε μια ευκαιρία με την περσινή απόφαση για τις αναδιαρθρώσεις στις κατηγορίες. Φαίνεται όμως... Μπορεί να είναι και φέτος μια ευκαιρία. Αυτό θέλω να πω. Φαίνεται ότι και φέτος θα υπάρχει χώρος. Ποια είναι η πληροφόρηση? Έχετε πληροφόρηση? Έχετε πληροφόρηση ή απλώς θέλετε να είστε σε αυτή τη θέση και να το μάθετε στο τέλος? Το έχω πει και άλλη φορά. Όταν πήγα για πρώτη φορά στη Football League όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, κάποιοι άνθρωποι, τώρα δεν θέλω να σας πω ποιοι και τα λοιπά, μου λένε να προσπαθήσει η ομάδα σου να καταλάβει την τρίτη και να είναι μέσα στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Εγώ το έβαλα καλά στο μυαλό μου αυτό και προσπαθώ να πετύχω αυτό το στόχο. Θέλω να τους πιστεύω για αυτό που με είπανε, θέλω να πιστεύω ότι κάτι ξέρουνε και αυτό σας είπα, δηλαδή τώρα αν δικαιωθώ ή όχι θα δούμε. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Υπάρχει η πιθανότητα ομάδες από την Super League να έχουν ζητήματα αδειοδότησης. Χθες έγινε ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή κανονισμού
και οι ομάδες που δεν θα αδειοδοτηθούν επί της ουσίας οδηγούνται σε υποβιβασμό. Ο ΚΑΠ προβλέπει ότι οι θέσεις που ενδεχομένως εκενώνονται από τέτοια προβλήματα πρέπει να καλυφθούν από την κατώτερη κατηγορία, δηλαδή από την Football League, με τη διαφορά ότι ο ίδιος κανονισμός τα προηγούμενα χρόνια με το τρίκ της επικύρωσης της βαθμολογίας με την τοποθέτηση των ομάδων που υποβιβάστηκαν εκτός βαθμολογικής κατάταξης ως τελευταίες δεν το άφηνε αυτό να γίνει πράξη. Φαίνεται ότι φέτος πια δεν θα υπάρξουν τέτοιες τρίπλες, να το πω έτσι, και αν πράγματι θα προκύψουν κενές θέσεις θα καλυφθούν από την Football League. Αυτή είναι και η δική σας ενημέρωση, φαντάζομαι. Αυτή είναι η ενημέρωση δική μου και γι' αυτό αγωνιζόμαστε να είμαστε στην τρίτη, τέταρτη θέση. Mm-hmm. Πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που επενδύει χρήματα στο ποδόσφαιρο και βιώνουμε τον τελευταίο καιρό όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα σε επίπεδο της Super League's? Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς, κύριε Μπύρο. Δεν είναι και πολύ ευχάριστα, αλλά από τη στιγμή που είμαστε μέσα, τι να κάνουμε. Είναι εμείς που είμαστε απ' έξω, εντάξει, όταν όμως είσαι εκεί, βάζεις τα χρήματά σου και παλεύεις για κάτι και τα βιώνεις αυτά, δεν λες κάποια στιγμή, ρε τι κάνω εγώ εδώ, δεν με εκφράζει αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις όμως τίποτα. Μάλιστα. Είπε να τα εγκαταλείψεις, αλλά δεν τα εγκαταλείψεις, να τα εγκαταλείψεις εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς. Τι να πεις, αφήνω απλώς τους ανθρώπους, τα μαζεύω και φεύγω. Όχι, γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και αν υποτεθεί ότι κανείς το κάνει αυτό υπό συναισθηματική φόρτιση, θα βρεθεί και μπλεγμένος, γιατί η υπογραφή είναι κάτι που σε ακολουθεί. Εννοείται. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μπύρο. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας με την δόξα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Αρένα 89,4.